Σε νέα εποχή μπαίνει ο αγροτικός τομέας της Κύπρου με την έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων της μεταρρύθμισης του Συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις, μια μεταρρύθμιση η οποία συζητείται για πολλά χρόνια, που έρχεται να διορθώσει στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος, το οποίο κατά γενική ομολογία έχει κλείσει τον κύκλο του. Μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση, το σημαντικότερο είναι ότι διασφαλίζουμε τη σταθερότητα του γεωργικού εισοδήματος, που όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, επηρεάζεται δυσμενώς από θεομηνίες, από ακραία καιρικά φαινόμενα, γενικότερα από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Το νέο σύστημα, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, είναι καθολικό. Καλύπτει δηλαδή όλους τους αγρότες και όχι μόνο κάποιους από αυτούς. Τους καλύπτει επίσης από όλους τους κινδύνους και τις σιωμηνίες και όχι μόνο για κάποιους κινδύνους και κάποιες σιωμηνίες. Είναι επίσης πιο δίκαιο. Η συνεισφορά των αγροτών δηλαδή υπολογίζεται στη βάση των κινδύνων που διατρέχουν οι καλλιέργειές τους. Είναι τέλος λιγότερο γραφειοκρατικό και περισσότερο αποτελεσματικό. Αφού αναμένεται ότι η καταβολή στους αγρότες των αποζημιώσεων για ζημιές που είχαν υποστεί θα γίνεται όχι μετά από μερικά χρόνια όπως ίσχυε με το υφιστάμενο σύστημα, αλλά πολύ πολύ πιο σύντομα. Αν θέλαμε να δούμε πώς λειτουργεί το νέο σύστημα, ουσιαστικά θα στηρίζεται σε ένα ειδικό ταμείο προστασίας και ασφάλισης, μέσα από το οποίο θα παρέχονται αποζημιώσεις για τη διαχείριση των κινδύνων από θεομηνίες και δυσμενείς συνθήκες. Ένα ταμείο που θα χρηματοδοτείται μερικώς από τους αγρότες και μερικώς από το κράτος. Να σημειώσουμε ότι τη διαχείριση του ταμείου αναλαμβάνει η ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης καταργείται. Θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στηρίχθηκε καθολικά από το Σύνολο των Αγροτικών Οργανώσεων και σχεδόν από όλα τα κόμματα της Βουλής. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε για να βρούμε συνενέσεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό το γεγονός. Καταλήξαμε λοιπόν σε αυτή τη μεταρρύθμιση μετά από έντονες διαβουλεύσεις, εκτεταμένο διάλογο. Γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τόσο τις αγροτικές οργανώσεις, τους ίδιους τους αγρότες, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής για τον επικοδομητικό διάλογο, μέσα από τον οποίο φτάσαμε σε αυτή τη σημαντικότατη μεταρρύθμιση που είχε ανάγκη ο γεωργικός τομέας της Κύπρου.